Μέσα στο πλαίσιο της παρουσίας μου στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και λαμβάνοντας υπόψη την ημερήσια διάταξη των θεμάτων συζήτησης, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την ανάγκη, όπως στέλνεται, ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και την ίδια στιγμή να αποφεύγονται οι όποιες ενέργειες στην περιοχή, από κράτη της περιοχής, που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση της περιοχής, κάτι που θα επηρεάσει καταλυτικά και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης για το Ιράν, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις θέσεις μας για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Θεωρώ σημαντικό ότι σχεδόν σε όλα τα συμβούλια συζητούνται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει στη συγκεκριμένη περιοχή και κατ' επέκταση ο ρόλος που η Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στην περιοχή μπορεί να μεταφέρει καλύτερα είτε τα μηνύματα των Βρυξελών είτε τα μηνύματα των χωρών της περιοχής προς τις Βρυξέλλες. Επίσης, ανταλλάξαμε απόψεις για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση. Είναι σημαντικό μέσα από την υπουργική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο να δούμε τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική προστιθέμενη αξία στους στόχους μας στην Αφρική Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή να λάβουμε υπόψη και τις πολιτικές άλλων διεθνών δρόντων προς την περιοχή, οι οποίες αν θέλετε σε κάποιο βαθμό ανταγωνίζονται τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ευκαιρία της παρουσίας μου στις Βρυξέλλες είχα μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με τον ομόλογό μου από τη Ρουμανία, όπου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου. Συζητήσαμε για τα πολύ σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν την Ρουμανική Προεδρία, τα θέματα που αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέματα που αφορούν την μετανάστευση, θέματα που αφορούν την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα, οι συζητήσεις που θα γίνουν για το μέλλον της Ευρώπης με θέματα τα οποία επηρεάζουν και τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και φυσικά. Ανταλλάξαμε απόψεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ξεκαθάρισα την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η χώρα που επιθυμούμε η Τουρκία να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησα από τον ομόλογό μου να μεταφέρει συγκεκριμένα μηνύματα προς την Τουρκία έτσι ώστε να ανταποκριθεί προς τις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανομένων και των κυπρογενών υποχρεώσεων έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Για το ίδιο θέμα είχα και μια πολύ καλή συζήτηση με τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Χάντς, και συμφωνήσαμε να είμαστε σε επαφή το επόμενο διάστημα. Είχα επίσης την ευκαιρία να συζητήσω με τον κύριο Καντρούκαν, όπως γνωρίζετε μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει μια πολύ σημαντική θεωρούμε συνάντηση με την κυρία Λουτ μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για καθορισμό των όρων αναφοράς. Κάτι που επιδιώκουμε, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε πολύ συστηματικά, έτσι ώστε η αποστολή της κυρία Λουτ να έχει συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στην άμεση επανέναξη των συνομιλιών. Ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση από τουρκικής πλευράς το συντομότερο δυνατό και σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρω ότι είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ και από την κυρία Μογκερίνη για την πρόσφατη συνάντησή της με την κυρία Λουτ. Είναι σημαντική αυτή η ενεργότερη εμπλοκή, αν θέλετε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όχι μόνο ήταν καθοριστική στο να επιτευχθούν σημαντικότατες συγκλήσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και στην παρούσα φάση, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα όπου υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει εκείνες τις λύσεις, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία, μετά και από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.